Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο της Δράμας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό οργανώνει και υλοποιεί δράσεις που στόχο έχουν την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ή που απειλούνται από αυτήν. Εν ώψη νέας σχολικής χρονιάς, μαζί με τον κύριο Γιάννη Γαζάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Δράμας και την κυρία Μαρία Βραδέλη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας, ανανεώνουμε για μια ακόμα χρονιά τη συνεργασία μας για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικά Φροντιστήρια Υποστηρικτική Διδασκαλία. Οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν και φέτος δωρεάν μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένης γλώσσας σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια κέντρα έπειτα από θετική ανταπόκριση και αποκλειστική προσφορά των μελών των δύο συλλόγων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3/8/2021 έως και 24/8/2021 στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας από τις 8 η ώρα μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι το γραφείο του 130 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2521-351-130. Επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες υπάρχει και ο καύσωνας, θα ήθελα όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται να παίρνουν τηλέφωνο για να ζητάνε πρώτα τα στοιχεία και να τα έχουν έτοιμα τα χαρτιά και να μην έρχονται να ρωτάνε. Στο πάλι θα το πω το τηλέφωνο 2521-351-130. Τελειώνοντας θα πω ότι η περσινή χρονιά στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Είχαμε 40 παιδιά στα φροντιστήρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο και στην κυρία Βραδέλη και στον κύριο Γαζάνη, γιατί κάνουν ένα απίστευτο έργο και είναι απίστευτη και η προσφορά τους. Και θέλω να τονίσω εδώ ότι η προσφορά είναι αποκλειστικά των φροντιστηρίων. Ο Δήμος Δράμας δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, ούτε συμμετέχει στα έξοδα το φροντιστήριο. Άρα το έργο αυτό των δύο ανθρώπων είναι τεράστιο. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πάλι και τους δύο και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία η άψογη που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και φέτος, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες κάποιων κοινωνικά αδικημένων, ας το πω, ομάδων της πόλης μας, της περιοχής μας, δεχόμαστε και εμείς για μια ακόμα φορά να πάρουμε μέρος στο Κοινωνικό Κέντρο Ξένων Γλωσσών, να δεχθούμε στα σχολεία μας τα παιδιά από κάποιες οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στις ανάγκες τους και για δύο χρόνια, όπως κάθε φορά, μπορούμε και φιλοξενούμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών των μελών του Συλλόγου μας κάποιους μαθητές σε συνθήκες που ούτε κανένας άλλος μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι ή δεν είναι του κοινωνικού ή όχι. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Ελπίζουμε φέτος να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και να μπορούμε να κάνουμε διαζώσεις όλα τα μαθήματα. Θα θέλαμε λοιπόν τη συνδρομή της κοινωνικής υπηρεσίας, αν υπάρξουν κάποιες δυσκολίες πάνω στο θέμα των συνδέσεων των ίντερνετ ή από τάμπλετς ή από τηλέφωνα ή από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μπορείτε να βοηθήσετε, θα μας βοηθούσε και εμάς πάρα πολύ στη δουλειά μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους καθηγητές των φροντιστηρίων και των δικών μας και των ξένων γλωσσών που δέχονται τα παιδιά. Ξέρετε, δεν είναι κάτι που είναι δεδομένο να δουλεύει κάποιος χωρίς να αμείβεται και μάλιστα να το κάνει με τόσο διακριτικό τρόπο ώστε να μην φαίνεται σε κανέναν, να μην φέρνει σε δύσκολη θέση το παιδί. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο και ό,τι άλλο μας ζητήσει ο Δήμος και μπορούμε να κάνουμε, είμαστε εδώ να το προσφέρουμε.